COVID, τη δεύτερη δόση. 11 φορές έχω βίντεο του Παπακοσταντίνου που έλεγε δεν θα κάνουμε αύξηση ΦΠΑ και έχει κάνει ήδη 2 φορές. Δηλαδή αντιφάσκουν, πανικοβάλλονται. Δεν είναι κυβέρνηση ανθρώπων σοβαρών, είναι κυβέρνηση πανικόβλητων ανθρώπων. Και το κυριότερο, κυνηγούν το φτωχό. Κυνηγούν δηλαδή τον μη προνομιούχο, τον τελειωμένο, τον ισοπεδωμένο. Και δεν κυνηγούν εκεί που υπάρχουν εσείς... 3 σπίτια, 5 σπίτια. Υπάρχουν στην Αθήνα άνθρωποι που έχουν 15 σπίτια στο ε9. Εκεί πήγαινε και αύξησε το φόρο από τα ενίκια. Βάλε και μεγαλύτερο φόρο ακίνητης περιουσίας. Κάνε εκεί, εκεί κάνε. Αλλά την πρώτη κατοικία, πάει να βρει, λέει, υποδενέσεις για την πρώτη κατοικία. Ναι, ναι, ναι. Η πρώτη κατοικία είναι υποχρέωση του συντάγματος, του κράτους μας να τη δώσει. Και πας να του την κόψεις την πρώτη κατοικία. Δηλαδή αυτό δεν είναι σοσιαλισμός, αυτό είναι έθνικος σοσιαλισμός. Χιτλερισμό, κάποιος είπε για Χίτλερ, ποιος το είπε προηγουμένως ένας κύριος για το Κίτλερ. Παρακαλώ στη γραμμή. Ναι, 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 ναι. Ορίστε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Κώστα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Λεβέντη. Καλημέρα αγόρι μου. Καλημέρα. Ναι. Είμαι 25 χρονών, λογιστής. Είμαι και ψηφοφόρος σας. Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος που σας ακούω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να σας πω ότι εδώ και τόσα χρόνια που ασχολείστε με την πολιτική, ναι, βλέπετε ότι τα ποσοστά του κόμματος είναι χαμηλά δυστυχώς. Ναι, γιατί, γιατί έχεις διερωτηθεί γιατί, πρώτον. Γιατί εγώ πιστεύω και αυτό θα έλεγα και σας, ότι ναι, ο Έλληνας, η νοοτροπία του Έλληνα δεν αλλάζει. Όχι, όχι, ακούστε. Εγώ βλέπω ότι ακόμη και σήμερα μετά από όλα αυτά, μετά με το δημόσιο πλέον που ναι, θα είναι πιο χαμηλή μισθή, θα υπάγονται στο ΙΚΑ. Εγώ βλέπω ότι ακόμα ο κόσμος προσπαθεί να βάλει τα παιδιά του στο δημόσιο. Γιατί δεν ξέρει, γιατί δεν έχει ενημερωθεί. Αυτό ότι... λέω. Ναι. Άρα λοιπόν, σαν Έλληνες, ναι, δεν αλλάζει η νοοτροπία μας. Ναι. Δεν αλλάζει. Ακούστε και κάτι. Η έλλειψη ενημέρωσης, ας πούμε, και το ότι τα κανάλια τα έχουν 5-6 άνθρωποι που δεν έπρεπε να τα έχουν, μεγάλο εκατομμυριούχοι, αυτό δεν είναι η νοοτροπία του Έλληνα. Είναι κακώς πληροφορημένος. Και εσείς, αν είστε κακώς, πάτε σε μια πόλη και σας πληροφορήσουν κακώς ότι μια τράπεζα πηγαίνετε εκεί να βάλετε τα λεφτά σας και είναι απαταιώνες, θα τα χάσετε. Άρα η πληροφόρηση στη δημοκρατία είναι το υπέρτατο αγαθό, η πληροφόρηση η σωστή. Στην πληροφόρηση όμως τι βλέπεις, για Κουμάτο, γείτονα, βλέπεις, ξέρω εγώ, Διαμαντοπούλου, δεν βλέπεις ποτέ Βασίλη Λεβέντη. Πώς θα ψηφίσει ο κόσμος, αγόρι μου, την Ένωση Κεντρών, όταν στα κανάλια βλέπεις μέρα νύχτα τους ίδιους και τους ίδιους, γιατί σήμερα ζούμε την εποχή της εικόνας και του ήχου. Ωραία. Καταλάβατε. Άρα το πρώτο που πάσχει δεν είναι η Ένωση Κεντρών, πάσχει η δημοκρατία μας. Μπάζει νερά. Δεν είναι καν δημοκρατία, είναι φασισμός. Προφανώ δεν ήθελα να θίξω την Ένωση Κεντρών. Όχι, δεν το, δεν το, όχι, πρέπει να κάνουμε αγώνα. Ακούστε, αυτά που λείπουν δεν είναι η Ένωση Κεντρών. Λείπει η δημοκρατία. Και η νέα γενιά έχει υποχρέωση, αντί να αυτοπαραδίδεται στο φασισμό του κατεστημένου, να μάχεται εναντίον του κατεστημένου. Δηλαδή, αν εγώ παραιτηθώ, θα έχω προδώσει εσάς, θα έχω προδώσει και τον εαυτό μου, θα έχω προδώσει την ανάγκη να αλλάξουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα. Μην το βλέπετε σαν ένας Λεβέντης που 2-3 φορές, 4 στις εκλογές δεν πήρε ψήφους. Δέστε το σαν μια κοινωνία που είναι ακόμη στο γύψο. Όχι, στο γύψο. Και πρέπει να βγει από το γύψο η κοινωνία. Ο Καρατζαφέρης, ας πούμε, γιατί μπαίνει στα κανάλια και δεν μπαίνει ο Λεβέντης. Πέστε μου γιατί. Γιατί μπαίνει ο Καρατζαφέρης και δεν μπαίνει ο Λεβέντης. Έχετε διερωτηθεί σε κάτι, ας πούμε. Γιατί ο Καρατζαφέρης είναι ένας άνθρωπος που έλεγε μέχρι προχθές ζει το βασιλιάς, έτσι δεν είναι. Τώρα δεν τολμάει να το πει. Μάζεψε 3 βιβλιοπόλυδες να κάνει το κόμμα. 3 βιβλιοπόλυδες είναι το κόμμα του. Κύριος Τάδε, ο κύριος Τάδε και ο κύριος Τάδε. Μίλε με ονόματα. Έτσι δεν είναι. Που λένε ζει το Μεγαλέξανδρο, ζει το Θουκυδίδης. Και όταν το ρωτάς τι οικονομικό πρόγραμμα έχεις, λένε να πουλήσουμε το κτήμα Καραπάνου στην Γλυφάδα, να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Πάντως, δηλαδή πράγματα αστεία, πράγματα αστεία που δεν επιτρέπεται να τα λέει κόμμα. Κάποτε έλεγε να βάλουμε διόδια στην Αθήνα από να πηγαίνουμε από την Τραπετσόνα στο Κερατσίνι με διόδια. Και δι' αυτού του τρόπου να λύσουμε, δηλαδή από συνοικία σε συνοικία να μπουν διόδια. Δηλαδή άνθρωπος που αμφιβάλλω αν έχει τελειώσει σχολείο. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι δηλαδή. Απλά το θέμα ναι, για μένα είναι ότι εγώ παρόλα αυτά λέτε για το. Αλλά το κατεστημένο τον βάζει γιατί είναι ανώδυνος. Δεν απείλησε, δεν απείλησε ο Καρατζαφέρης ούτε τον κύριο Αλαφούζο, ζητώ, ούτε τον κύριο ΑΒ, να μην λέμε ονόματα. Του ζήτησαν για να μπει στα κανάλια να είναι ανώδυνος και το έκανες. Ποτέ δεν είπε, ενώ έλεγε παλιά στο κανάλι του κάτι για Α και Βαρδινογιάννη, για τον Α και τον Β, αφήσ τον έβγαλαν στον Αντένα, στο Μέγκα, στον Α, σιώπησε περί διαπλοκής.
σιώπησε περί διαπλοκής. Καταλάβατε. Θα ζητήσω συγγνώμη εγώ για κάπου πρέπει να παρεμβαίνω για να κρατώ το χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ στον ψηφοφόρο, θα τον χαιρετήσουμε. Μ' ακούς? Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, αγαπητέ. Μία τελευταία γραμμή και αμέσως μετά θα κάνουμε και ένα διάλειμμα διαφημιστικό. Ήρθαν και καφέδες, παρακαλώ. Α, ήρθανε. Ναι, με ακούτε. Σας ακούμε, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε στη Θεσσαλονίκη και μιλάτε στο σταθμό που συμπαθώ πάρα πολύ. Κάποτε είχατε κάποια γραμμή, κάποια κανάλι και σας ακούγαμε. Ναι, το Κόσμο TV. Σας περιμέναμε. Πού είσαστε, είναι το πρώτο όπλο που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Δεν πλέον δεν σας ξέρει ο κόσμος. Τις προάλλες λέγανε πού μπορούμε να βρούμε πολιτικό να ψηφίσουμε. Δεν υπάρχουν πολιτικοί. Εγώ έλεγα υπάρχει ένας, είναι ο Λεβέντης. Δεν με ακούγανε. Εντάξει, δεν σας ακούνε. Ακούσουν τα πλήθη. Τα πλήθη... Άμα τα πλήθη δεν σε βλέπουν στις ειδήσεις του Αντένα και του Μέγκα κάθε 8 ώρα το βράδυ. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Ένας καρδιαφέρης βγήκε στα κανάλια και με ξεγέλασε. Αλλά το κατάλαβα, εντάξει. Με ξεγέλασε, πήρε μια την ψήφο μου. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν την ψήφο ενός τόσο σοβαρού και δημοκρατικού ανθρώπου σαν εσάς. Έτσι είναι. Έτσι. Μάλιστα, γιατί και εγώ είμαι μηχανικός. Ναι. Έχω φάει σφαλιάρες από το σύστημα, γιατί είναι έξω το σύστημα. Εντάξει. Και μάχομαι όμως. Γιατί πραγματικά έτσι ζω, είμαι Έλληνας και τι να σας πω. Πάλι μια ευτυχισμένος. Αλλά έχω το δικαίωμα να ψηφίζω και νομίζω ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. Απλώς, εν αρχήν είναι ο λόγος. Εάν δεν σας ακούσουν, δεν γίνεται. Εντάξει. Το ξέρω. Και, και γι' αυτό τα κανάλια με χτυπήσανε στην Αχίλιο Πτέρνα. Λοιπόν, με κόψανε. Με κόψανε από την επικαιρότητα. Οπότε τελείωσε ο Λεβέντης. Τελείωσε. Υπάρχουν, ο οποιοδήποτε, ο πιο σοφός άνθρωπος θα τελείωνε. Υπάρχουν οι δύο υποδιώνουν τα δικά τους άτομα επάνω. Ναι. Υπάρχουν τα δικά τους, οι δικοί τους διόδοι που ανεβαίνουν επάνω. Εντάξει. Μάλιστα, εσείς θα προσπαθείς πάλι το δικό σου διόδο. Δικιά σου διόδο και νομίζω ότι θα σας ακούσει. Εγώ νομίζω ότι ο Λεβέντης θα επιστρέψει στη ζωή μας μαζί με την ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική. Δηλαδή, επειδή ζούμε μια εποχή αποκαθήλωσης των πάντων και με κίνδυνο εκρήξεων, θα επιστρέψει ο Λεβέντης, όχι σαν Βασίλης Λεβέντης, όχι σαν το πρόσωπο, θα επιστρέψουν οι αξίες που πρεσβεύω και οι αρχές του, ακριβώς, και του κέντρου, ακριβώς, ως αναγκαιότητα, για να κρατηθεί φρένο στην ίστατη στιγμή πρώτου γκρεμού σε μια κοινωνία που οδεύει στον γκρεμό ολοταχώς. Δηλαδή, προς Θεού, μην αλλάξετε, θα το καταλάβουν κάποτε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα εδώ έχω αντίλογο, Πρόεδρε. Παρακαλώ. Ζούμε και σε μια εποχή τεχνολογικής έξαρσης. Αυτό που λες για την αποκοπή, εγώ το καταλαβαίνω στην εποχή των FM και των VHF. Ναι, έτσι. Ναι. Στην εποχή ότι όταν είσαι κομμένος. Θα σας πω. Δηλαδή, όποιος τραγουδιστής, ας πούμε, σήμερα. Δεν είναι στα ραδιόφωνα. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι δυνατόν ούτε τη νύχτα να πουλήσει τα κέντρα. Πλέον όμως δεν πουλάνε οι τραγουδιστές, γιατί κλέβουμε, ναι, σε εισαγωγικά, το τραγούδι μέσω του ίντερνετ. Χθες εγώ τον ημιτελικό, Πρόεδρε, δεν τον είδα στην ΕΤ. Ναι. Τον είδα μέσω ίντερνετ. Γιατί ήμουν... είστε στα Γραβενά σε ένα καφενείο όμως. Σωστά, σε αυτό έχεις δίκιο. Το... Στις αίρες ήμουν χθες σε καφενεία. Νίκησε. Τι γινότανε. Ναι, όλα τα καφενεία γιωμάτα, ναι, να κοιτάνε τηλεόραση. Εντάξει, έχεις δίκιο. Και μάλιστα μίλησα εκεί στις αίρες σε μια τηλεόραση και προσαρμόζαμε η ώρα να είναι, να είναι μετά το μάτς. Εσύ εμφανίζεσαι διαδικτυακά κάθε Κυριακή. Και διαδικτυακά συνεχώς. Όχι, στο www.antidiaplokie.gr, ναι, μπορούν να τα βλέπουν μέρα νύχτα όλες τις ώρες. Βάζουμε αρχή. Άρα, κάθε εκπομπή που κάνω. Άρα έχεις διαβλό. Στην Ελλάδα τον βάζουμε. Άρα έχεις διαβλό. Διαδίκτυο. Έχεις διαβλό επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Είναι στα σπάργανα. Στην Ελλάδα. Είναι στα σπάργανα. Όχι, όντως, διαδεδομένο και για τις υψηλές ηλικίες άγνωστο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά τουλάχιστον ξέρεις ότι προχωράει η εκπομπή. Όπως και το κανάλι του Έξτρα που μιλάω στην Αθήνα. Εκπέμπει και δορυφορικά. Βεβαίως. Δηλαδή το βλέπουν στη Θεσσαλονίκη δορυφορικά, στη Γερμανία δορυφορικά. Όχι μόνο αυτό, και μέσω ίντερνετ. Γνωρίζοντες όμως. Και μέσω ίντερνετ, ναι, Πρόεδρε. Ναι, και μέσω ίντερνετ. Και μέσω ίντερνετ, ναι, μπορεί να σε δούμε την Κυριακή, ναι, στο, ναι, Έξτρα. Σωστό, σωστό. Οπότε αυτός ο διάβολος που είχες με ένα περιορισμό στους τρόπους επικοινωνίας έχει ανοίξει λίγο. Ναι, αλλά αν πούμε στη Νέα Δημοκρατία κάνε εκλογές μόνο με ίντερνετ. Όχι. Και μην μπαίνει αντένα, για να καταλάβετε τι λέτε. Έχετε δίκιο. Αλλά δεν μπορούμε. Ο Λεβέντης είναι υπό απαγόρευση για να είναι μόνο μέσω ίντερνετ. Με ένα σωστό πολιτικό πλαίσιο όμως. Όχι, για να καταλάβω τι ιδιότυπος φασισμός είναι αυτό. Θα σου πω. Ο Καρατζαφέρης να είναι σε όλα τα κανάλια μέρα νύχτα.
να περιλούει με τα άσματά του την Ελλάδα και ο Λεβέντης να είναι μέσω ίντερνετ. Με βάση τις, είναι... με βάση τις δικές σου προτάσεις, ναι, δικές σου προτάσεις που έχω διαβάσει για, την, για τα κόμματα και τη χρηματοδότηση των κομμάτων, θέλω να πω ότι σε ένα σωστό πολιτικό περιβάλλον θα μπορούσε και το ίντερνετ, ναι, να παίξει το ρόλο του. Σωστό το. Ασχέτως αν είμαστε στην αρχή. Το μερίδιό του. Το μερίδιό του, ναι, δεν λέω. Το μερίδιό του. Η Νέα Δημοκρατία για να πάρει.